Θυμάστε, και τώρα να πω και στον κόσμο μακρά, γιατί σήμερα θα πούμε αλήθειες, γιατί σήμερα δεν φωνεί το απόλυτο, ότι κάτσε με αυτούς και αυτοί οι κύριοι σε διώξανε σε ένα γραφείο μέσα, τηλεφωνικό στο σε βάρο τη λήξη τη κυρίου Σουμέρι. Θα μάθει να τα αλήθεια. Και απορώ σήμερα αυτό κάτω σε ένα πιστεύω ότι αγαπά τον κόσμο θα προσθέσει το πράγμα. Θα τα πούμε σήμερα παρακάτω. Τελευταία στιγμή που έλεγα τα λέγα, θα καλέσω και ο Σιμώνης, ας τα πω γρήγορα και εδώ μας είναι. Εγώ που σήμερα που διάχει μου πράξη. Παρακάω τα μάτια μου τα λέγια, τι μπροστάει και τι δεν μπροστάει. Μπήκα στον όρθι, βρήκα μια κατάσταση, χρωστούσαμε και τις μηχανούς. 10 μήνες θα πρέπει, οι παίχτες, πίτσος 3 χρόνια χρόνος, ο κούρκος 3 χρόνια χρόνος. Υπήρχε χάος στον άλλο. Μαζί με τον Ανασκόπουλο, τα φτιάξαμε στην Γαλλία, δεν πάρει μέσα τίποτα και προς τιμή των παιδιών αυτών, η ομάδα έχει γίνει σαν ίδια και πέντε αγωνιστικές. Και θέλω από τα βάθη της καρδιάς μου να δώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά αυτά και στον προπονητικό κύριο Αδάμος, Καμερτάκης, Ανασκόπουλος, Σκέφτος, Παπάς, ο Ανταπαδιάκουλος, ο Μιωτήμου. Τελείωσε το πρόβλημα και ήταν το πρώτο θέμα της αγκαλώδησης. Όπως σας κάνει και το πρόβλημα, είχα κάνει μια ιστορία για την ύπουσα του Θεού και του Μέλη. Πράγματι, αν δεν δείτε τις τελευταίες μέρες, εγώ πιστεύω ότι ο Βασίλης του Μέλης έχει βοηθήσει πολύ τον άνθρωπο. Και είναι άδικο να τα κουράει την προσφορά του. Αλλά δεν μπορώ όμως να μην πω την αλήθεια, γιατί έχω μέσα στη ζωή μου να λέω αλήθειες. Και αλήθεια πάντα φοβάμαι. Και θα πω σε όλα αλήθειες και δεν φοβάμαι τίποτα, ούτε αγωγές, ούτε δικαστήρια, ούτε τίποτα θα μου φοβάμαι. Θα το αποδείξω παρακάτω. Ο κύριος Σιμέρης, νόμιμα, καταλαβαίνω νόμιμα. Πήρε επιποχής λίγο αυτά, ως 5.000 στην Αθήνα, 85.000 στην Διοικητική Επιτροπή και πήρε και τόσες επιταγές για να ανακοινώσει 26.000 για τα μία πέμπτου, πήρε τις επιβαρύνες μετά τον μήνα και τις υπέστη και από ό,τι αντιλήφθηκε τώρα αυτό, πραγματικά να μας το διαθέσουμε τους ημέρες, όπως με ενημερώσανε ο ταμείας του ΕΟΠΗ, 10.000 ευρώ, αρθήκαν από δύο ημέρη, όσο το ξέρει κανείς. Θέλω και ο Σιμώνης να έρθει εδώ να μας πει όλα την αλήθεια, διότι αν αυτό είναι ότι πήρε 10.000, πρέπει αύριο να επιστρέψει 10.000 διαφορετικά. Γίνεται εντελώς αντιλαμβάνει.
Πήγα σε ένα άνθρωπο που δεν ήθελα να πάω στην οικογένειά μου στην περιουσία μου και δυστυχώς η ομάδα ήταν εκεί. Δεν υπήρχε άλλη μια ομάδα να κάνει στο τίποτα. Τι να πει μου, δεν ξέρω. Με πάρα στο τέλος που λυνά στο βαθιό, ενώ σε μια πιστοτική γεστή είχε πει ότι τον βρήκα εγώ. Τελείωσε ψέμα με τον εκείνο του πλήρου και μου είπαν να πάρει 100 φυλάδες, 50 κιλό ταμπουράκες και 40 κιλό δουλειές με χορηγίες. Είπα κι εγώ, θα πάρω κι εγώ με τις χορηγίες 5.000 ευρώ. Και είναι πάλι στο θέμα της νέας διοίκησης να βγει αν θέλει τα παιδιά αυτά να τα αποκτήσει.
και πήρα την απόφαση να παραιτηθώ.